Δεν νομίζω να φτάνει το 1,5 χιλιάρικο. Γιατί έχουν ακριβήνει τα πάντα. Στα 1.441,03 ευρώ ανήλθε πέρυσι η μέση μηνιαία δαπάνη των οικοκυριών για αγορές, κάτι που σημαίνει πως οι Έλληνες αύξησαν το ποσό που ξοδεύουν κατά 1,9% σε σχέση με το 2017. Δράμα. Μεγάλο δράμα. Παράλληλα, το 50% των οικοκυριών δαπανά περισσότερα από 1.158 ευρώ το μήνα, ενώ τα νοικοκυριά που διαμένουν σε νοικιασμένη κατοικία δαπανούν το 17,8% του προϋπολογισμού τους κατά μέσο όρο για ενοίκιο. Τα πράγματα δυσκολεύουν για εκείνους που είναι χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι. Ούτε σύνταξη ούτε τίποτα. Είμαι 7 χρόνια άνεργος και περιμένω να πάρω το χρόνο τη σύνταξη, η οποία θα βγει σε 2 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι δράμα ζούμε. Συνταξίχος είμαι, δεν θα ανταπεξέλθω. Ποιος θα ανταπεξέλθω σήμερα. Με συγχωρείς, εγώ παίρνω 4 εκατοστάρικα. Βγαίνω. Αυτοί παίρνουν 20.000 το μήνα. Και είναι πάμπτωχοι. Ας προσέξουν λίγο πώς μιλάνε στον κόσμο, να μην μας κοροϊδεύουν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Ελστάτ, το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των οικοκυριών αφορά στα είδη διατροφής και ακολουθούν η στέγαση και οι μεταφορές, ενώ στις υπηρεσίες εκπαίδευσης αντιστοιχεί το μικρότερο μερίδιο των δαπανών, με τους καταναλωτές να δηλώνουν σε απόγνωση. Θα πάμε όλο με οικονομία. Μια νοικοκυρά που ξέρει θα κάνει οικονομία. Έχει και παιδιά και εγγόνια, δεν έχουμε να δώσουμε κάτι στα εγγόνια. Κάνουμε εμείς κάτι το λιγότερο στον εαυτό μας και προσφέρουμε στα εγγόνια. Χρωστάμε παντού. Τι να το κάνεις, χρωστάμε στο ρεύμα, χρωστάμε στο νερό, χρωστάμε. Και ευτυχώς παίρνει και η γυναίκα μια μικρή σύνταξη 300 ευρώ και καλύπτει τα έξοδα του σπιτιού. Όταν λέμε τα έξοδα του σπιτιού, καταλαβαίνετε τώρα. Σίγουρα όλα είναι μετρημένα. Έτσι και προσπαθούμε. Πώς να εξφραστώ τώρα, δηλαδή. Εντάξει. Να κάνουμε όλα να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Δεν μπορούμε να πιούμε δεύτερο καφέ. Πίνουμε ένα στα δύο. Πάρα πολύ δύσκολα. Και η ζωή μας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Με όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Ας προσέξουν λίγο οι πολιτικοί μας. Η κατάσταση δυστυχώς για την πλειονότητα του κόσμου οριακή. Με τους περισσότερους να εκτιμούν πως δύσκολα θα αλλάξουν τα πράγματα. Λέει τώρα η καινούργια κυβέρνηση θα αλλάξουν. Άμα πάει προς το καλύτερο και για μας θα είναι πιο καλά όλα. Κάτι μπορεί να αλλάξει αλλά προς το καλύτερο. Αλλά όχι όμως όπως πρέπει. Κάπως πρέπει να διορθωθούν τα πράγματα.